Σοβαρές είναι οι παθογένειες στην επιστροφή ασθενών από τα νοσοκομεία. Ένα μείζον ζήτημα που πρέπει να επιλύσει άμεσα η ελληνική πολιτεία και με μόνιμο τρόπο έρχεται να αναδειχθεί μέσα από την περιπέτεια μιας ηλικιωμένης από τη Δράμα. Οι ηλικιωμένοι διεκομίστηκαν κανονικά στο νοσοκομείο της Δράμας με πλήρωμα ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη εφικτή η επιστροφή της στο σπίτι με τον ίδιο τρόπο. Ο γολγοθάς μιας επιστροφής προκαλεί αναπάντητα ερωτήματα, καθώς εν έτη 2024 στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για τη διαδικασία επιστροφής ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν με ιδία μέσα στις οικίες τους. Θεωρείται απαράδεκτο ούτε το ΕΚΑΒ ούτε το νοσοκομείο να μην αναλαμβάνουν περιστατικά μετανοσοκομιακής φροντίδας, ακόμη και όταν αυτά αφορούν την επιστροφή ενός ηλικιωμένου ή παραπληγικού πολίτη στο σπίτι του. Το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία υποχρέωση να ασχολείται με δευτερογενείς μεταφορές, όπως τις λέμε. Πολύ ωραία. Είναι υποχρέωση του νοσοκομείου όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί έτσι επέβαλε το ελληνικό κράτος με νόμους τα νοσοκομεία γενικότερα όλης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ναι. Πλην της Καβάλας είχαν κάνει συμβάσεις με ιδιωτικά ασθενοφόρα, ναι. Για να ουσιαστικά να εξυπηρετούν αυτού του είδους ασθενείς, ναι. Το ίδιο είχε κάνει και το νοσοκομείο Δράμας. Δυστυχώς η διοικήτρια μας έφερνε πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση εκεί του νοσοκομείου Δράμας, ναι. Και τελευταία έκανε μια πάλι προκήρυξη ουσιαστικά για να γίνει μια ανανέωση, να δείξει κάποιο ιδιωτικό ασθενοφόρο πάλι ενδιαφέρον, ας πούμε, για να πάρει, έτσι να το πούμε λαϊκά, τη δουλειά. Και δυστυχώς το έκανε αυτό αργά, με αποτέλεσμα, δηλαδή δεν φρόντισε να το κάνει πιο νωρίς. Έτσι και βγήκε ουσιαστικά εκτός ημερομηνιών, με αποτέλεσμα όλο αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή να είναι στον αέρα, να μην μπορούν οι ασθενείς να διακομιστούν στα σπίτια τους. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχει φροντίσει, όπως σας είπα και πριν, η διοικήτρια του νοσοκομείου, κάνοντας ιδιωτική σύμβαση ή έτσι, γιατί και αυτό προβλέπεται από τον νόμο, να προσλάβει προσωπικό επικουρικό από την υγειονομική περιφέρεια που ανήκει το νοσοκομείο της Δράμας, ναι. Και με ασθενοφόρο το οποίο ενδεχομένως θα τους είχε παραχωρήσει το ΕΚΑΒ, να κάνουν αυτό το είδος τα περιστατικά όπως γίνονται σε άλλα νοσοκομεία. Πρόεδρε, σημαντικό ερώτημα πριν δώσω το λόγο στην τηλεθεατή να σας ρωτήσει κάτι. Μισό λεπτό, Λευτέρη μου. Μισό λεπτό. Σημαντικό ερώτημα. Γι' αυτό το λόγο που είπες, για την επάδρωση του νοσοκομείου, του κάθε νοσοκομείου, έστω με ένα στελοφόρο που θα παραχωρούσε το ΕΚΑΒ για να έχει ένα οδηγό, παίρνει κάποια χρήματα το εκάστοτε νοσοκομείο? Όχι, δεν παίρνει χρήματα. Να σκεφτείτε όμως ότι το νοσοκομείο έχει και έσοδα, έτσι. Α, μάλιστα. Το ΕΚΑΒ δεν έχει έσοδα. Το ΕΚΑΒ, ουσιαστικά τα λεφτά του το ΕΚΑΒ τα παίρνει από τον προϋπολογισμό του κράτους. Τέλος, επισημαίνεται πως η ευθύνη θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αν στην ώρα της επιστροφής ενός ασθενού στο σπίτι του με το δικό του αυτοκίνητο συνέβαινε ένα ακραίο περιστατικό και εκείνος έχανε τη ζωή του. Εμένα σαν πολίτη με ενδιαφέρει να εξυπηρετηθεί είτε με το ΕΚΑΒ, είτε με το νοσοκομείο, είτε με οτιδήποτε άλλο καρφίζεται. Σταρφίζονται οι νόμοι, δεν με ενδιαφέρουν. Ναι. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει ότι ένας άνθρωπος που είναι κατάκητος είναι εξαρτημένος στο νοσοκομείο και δεν μπορεί να φύγει. Δεν διαφωνώ και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό ακριβώς. Ο κύριος Τέλειος. Ακούστε, ο κύριος Τέλειος. Λύση μπορούμε να βρούμε. Μισό λεπτό, Λευτέρη μου. Κύριε Λευτέρη, συγγνώμη, ακούστε με λίγο. Ο κύριος Τέλειος ως δημοσιογράφος με γνωρίζει χρόνια ότι παλεύουμε για αυτό το σκοπό. Γιατί θέλουμε να διαχωριστεί, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό είναι το ζητούμενο στην Ελλάδα, ότι πρέπει να διαχωριστεί ο ρόλος του ΕΚΑΒ, τα παιδιά του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δεν είναι παιδιά για όλες τις δουλειές. Σκεφτείτε το πολύ απλό. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε την καλή διάθεση να πάρουμε τον ασθενή αυτό, να τον πάμε από το νοσοκομείο στο σπίτι. Ξέρετε, τα ασθενοφόρα δεν είναι ατέλειωτα, είναι τρία. Ωραία. Αυτά είναι όλα και όλα. Το ένα μάλιστα μπορεί να λείπει, διότι έπρεπε να διακομίσει έναν ασθενή από το νοσοκομείο της Δράμας στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν μπορεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Δράμας. Ναι. Τι γίνεται όταν θα συναντήσουμε εμείς ένα απλό τροχαίο στον δρόμο, πετάμε έξω τον ασθενή? Ποια είναι η λύση αυτό? Δεν υπάρχει λύση. Γι' αυτό ακριβώς και το ΕΚΑΒ. Είναι στο 112. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Λευτέρη, θες να ρωτήσεις κάτι? Μια ερώτηση τον κύριο Πρόεδρο. Τον κύριο Τσιλικάκη. Αν η μητέρα μου νοσηλευόταν σήμερα, την κρατούσαν στο νοσοκομείο, αύριο θα μπορούσαν να τη μεταφέρουν? Όχι. Σας εξήγησα. Οποιοδήποτε περιστατικό φεύγει από το νοσοκομείο, είτε πάει για επανεξέταση, για παράδειγμα η μητέρα σας μπορεί να έσπασε το πόδι της. Θα έβγαινε από το νοσοκομείο με ασθενοφόρο του νοσοκομείου, αφού νοσηλευόταν,
Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό για να το καταλάβετε. Αυτό σας ρώτησα. Σπάει το πόδι της η μητέρα σας. Παίρνετε στο 166. Έρχεται το ΕΚΑΠ, την παραλαμβάνει, την πηγαίνει στο νοσοκομείο. Εκεί σταματάει ο ρόλος του ΕΚΑΠ. Όταν με το καλό θα πρέπει να τη βάλουν γύψο και να τη γυρίσετε στο σπίτι σας για να κάνει την νοσηλεία της, θα πρέπει να την επιστρέψετε ασθενοφόρο του νοσοκομείου. Ακόμα και πείτε ότι η μητέρα σας χρειαζόταν μετά το σπάσιμο και αφού τη γυρίζει το ασθενοφόρο, όχι το ΕΚΑΒ, το ιδιωτικό ή το συμβεβλημένο, είτε αυτό το οποίο έχουν κάνει πρόσληψη, όπως σας είπα, γυρίζει στο σπίτι, ναι. Τη γυρίζει στο σπίτι, θα την πει ο γιατρός. Μετά από 15-20 μέρες θέλουν να βγάλουμε τα ράματα, το γύψο κτλ. Ναι, ναι. Πάλι οφείλει το ασθενοφόρο του νοσοκομείου, γιατί είναι προγραμματισμένο αυτό. Κάποια συγκεκριμένη ώρα να πάει να παραλάβει τον ασθενή από το σπίτι, να τον πάει στο νοσοκομείο, να κάνει την επανεξέτασή του και να τον επιστρέψει στο σπίτι. Ενώ υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, καρκινοπαθείς και δεν ξέρω τι άλλο. Κανονικά δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, αλλά όμως το ΕΚΑΒ, επειδή για ανθρωπιστικούς και μονολόγους, μάλιστα, και επειδή γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές ουσιαστικά πηγαίνουν στο σπίτι τους για να καταλήξουν, ξέρουμε, έχουμε δηλαδή τέτοια περιστατικά. Αυτά τα περιστατικά, δηλαδή τους καρκινοπαθείς, τους πολύ βαριά τέτοιους ασθενείς, να το πούμε έτσι, ναι, κάποιους τέτοιους ανθρώπους, και όταν φυσικά δεν είναι εις βάρος του επίγοντος, λοιπόν, τους εξυπηρετούμε. Και μόνο αυτούς.